Υπάρχει το θέμα της Λάρκο. Σήμερα 5 η ώρα υπάρχει άλλη μία διαδήλωση. Κλείνουν τη Λάρκο. Την αυαρχίδα, όπως λέγαν όλοι, της ελληνικής βιομηχανίας. Θα σας διαβάσω την επιστολή των μαθητών του γυμνασίου της Λάρεμνας και θα την καταθέσω στα πρακτικά. Παρακαλώ, πάρετε την. Με αυτό θα τελειώσω. Παρακαλώ, προς τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τους υπουργούς κυβέρνησης και τους βουλευτές. Σας στέλνουμε τη συγκεκριμένη επιστολή γιατί σκεφτήκαμε ότι ίσως έτσι καταφέρουμε να ακουστούμε. Ελπίζουμε να φτάσει σε εσάς να τη διαβάσετε, σε όλους τους παραπάνω. Σας αφορά και εσάς. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο για ένα μαθητή να ζει τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του με προθεσμίες, περιμένοντας επενδυτές και ημερομηνίες, αναμένοντας κάθε φορά αποφάσεις. Την ίδια στιγμή που ο καθένας μας έχει τα δικά του άγχη στην πιεστική καθημερινότητα για τα μαθήματά του, τα φροντιστήρια για να καταφέρουμε να τελειώσουμε το σχολείο μας, να περάσουμε στις σχολές που επιθυμούμε αύριο μεθαύριο. Μεγαλώσαμε περιμένοντας να μάθουμε από τους άλλους το τι πρόκειται να γίνει με τις ίδιες μας τις ζωές. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Τώρα να μας κάνετε τη χάρη να μας ακούσετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί και κύριοι Βουλευτές. Αγαπάμε τον τόπο μας, τις γειτονιές που μεγαλώσαμε και τις θέλουμε ζωντανές και όχι μαραζωμένες. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τους γονείς μας και τους συγγενείς μας μέσα στο άγχος και στην ανασφάλεια επειδή αποφασίσατε να τους ανακοινώσετε χωρίς καμιά προειδοποίηση ότι από την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουν δουλειά. Έτσι απλά. Από μας τι ζητάτε ακριβώς? Να εγκαταλείψουμε το σχολείο μας? Να εγκαταλείψουμε τον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε? Να εγκαταλείψουμε τους φίλους μας και τις παρέες μας? Σε λίγο καιρό θα πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Από ποιο σχολείο? Πού θα μένουμε? Πώς θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας? Οι μεγαλύτεροι συμμαθητές μας σε λίγους μήνες θα πρέπει να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις σε αυτές τις συνθήκες. Οι καθηγητές μας λένε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με το σχολείο μας. Αλήθεια, ποιος ξέρει? Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε αποφάσεις χωρίς να σκέφτεστε μια ολόκληρη περιοχή, τους εργαζόμενους, χιλιάδες κατοίκους και εκατοντάδες μαθητές? Όλα αυτά τα χρόνια πήραμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα από τους γονείς μας. Μάθαμε να αγωνιζόμαστε για να κατακτάμε το δίκιο μας. Αυτό που μας έμαθαν να κάνουμε και τώρα. Θα αγωνιστούμε με ψηλά το κεφάλι. Το χρωστάμε στους παππούδες μας και στους πατεράδες μας που έχτισαν τη Λάρκο με τον ιδρώτα τους, ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή, 80 σκοτωμένοι σε ατυχήματα υποτίθεται. Το χρωστάμε στις οικογένειές μας που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες παλεύουν να μας μεγαλώσουν. Νιώθουμε την ευθύνη απέναντί τους και την αναλαμβάνουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Σας προτρέπουμε να αναλάβετε κι εσείς τη δική σας ευθύνη. Να μην προχωρήσετε σε αυτό το έγκλημα. Τα σχόλια περιττεύουν σεβασμός λίγο στα μικρά παιδιά.